Σήμερα με τους συναντήτους βουλευτές κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων συναντηθήκαμε με την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος. Αγρότες από όλη την Ελλάδα, από διαφορετικές παραγωγές, κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ήθελαν να μας εκθέσουν τα προβλήματά τους. Είναι απόλυτα σαφές ότι η προσπάθεια της Τρόικας αλλά και των υπαλλήλων της Τρόικας, δηλαδή της σημερινής κυβέρνησης, είναι να σταματήσει η πρωτογενής παραγωγή. Μετά την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας, έρχεται η βαριά φορολόγηση των αγροτών, η επιβάρυνση του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος και μια σειρά μέτρων που οδηγούν στην ουσιαστική κατάργηση της πρωτογενούς παραγωγής. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη συζήτηση προημερησίας διατάξεως που ζήτησε η εξωματική αντιπολίτευση. Δεύτερον, θα καταθέσουμε τροπολογία που αφορά το πετρέλαιο, το γεωργικό πετρέλαιο, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα, που δεν έχει κόστος αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση, δεν μπορεί να ισχυριστεί δηλαδή ότι εκταμιεύει, προκειμένου να ξεκινήσουν οι αγρότες να πάρουν μια ανάσα για να υπάρξει παραγωγή. Οι προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, εκτελώντας εντολές, μετά την Αγροτική Τράπεζα και με την ζάχαρη, αλλά και πριν από λίγη ώρα, με την κατάθεση ελέγχου των υδάτων, δεν θα περάσουν και δεν είναι δυνατόν να τις ανεχτεί κανένας, είτε είναι αγρότες, είτε μένει σε αστική περιοχή. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ξεκινάμε μαζί με τους αγρότες ένα μεγάλο αγώνα.